Ακόμη ένα blog εδώ για να ζηλέψετε κάποιοι ή να πάρετε ιδέες και θάρρος για να κάνετε το δικό σας. Αυτό είναι Class Blog. Blog μίας τάξης ολόκληρης, όχι προσωπικό. Έτσι είναι της B Senior και εδώ έχουν κάνει τα παιδιά σήμερα κιόλας, που είναι νάτο 10 Δεκεμβρίου, έχουν κάνει σήμερα κιόλας που τους έβαλε η καθηγήτριά τους να κάνουν τα compare. Σακύρα και ο Σάκης. Ο ένας μαθητής έβαλε αυτό, έβαλε και φωτογραφίες. Άλλος μαθητής βάλαν και τα ονόματά τους, έγραψε αυτά, έβαλε φωτογραφίες. Άλλος μαθητής έγραψε αυτά, έβαλε φωτογραφίες. Λοιπόν, και όλα αυτά τα βάλανε σε μία κατηγορία, Σάκης και Σακύρα. Να το. Λοιπόν, θα σας δείξω όμως εδώ τα widgets αυτού του blog. Έχει βάλει εδώ Club BFL και μία φωτογραφία. Και who we are. Λοιπόν, και πηγαίνω τώρα στο να βάλουμε κι εμείς. Και εδώ ποιοι είμαστε, βλέπετε, αν πατήσει κανείς, πηγαίνει στο site του μαθητή. Μου αργεί λίγο, δεν πειράζει. Να το, και εδώ ο μαθητής έχει βάλει στο Club EFL να πηγαίνει άμεσα, έχει βάλει My Class Blog, οπότε ξαναπηγαίνει στο blog της τάξης του και θα δούμε πως γίνονται αυτά, γιατί γίνονται διαφορετικά. Να το, πηγαίνω στο Control Panel πια, όχι στο Meta, αφού το μετονομάσαμε. Πάω Site Admin λοιπόν και πηγαίνω στα widgets. Πάμε να δούμε το δικό μας πως είναι. Να το, έτσι είναι. Από τα έτοιμα τα widgets που όχι, και θυμάστε πως τα μεταφέρουμε, δεν υπάρχει κάτι που να βάλουμε δική μας κατηγορία, δικό μας widget. Όταν θέλουμε να βάλουμε κάτι δικό μας, πάμε σε αυτό που λέει HTML Text Editor και το πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν, να σας δείξω πως έγινε το Club EFL. Γράφουμε εδώ λοιπόν Club EFL. Πολύ ωραία. Εδώ πάμε να βάλουμε μία φωτογραφία. Μία φωτογραφία. Και εδώ πρέπει να βάλουμε το URL της φωτογραφίας. Εγώ το ξέρω απ' έξω. Άρα βάζουμε το URL. Είναι images. Κάθε τι που είναι στο ίντερνετ έχει τη δική του διεύθυνση. Club EFL. Club EFL. JPG. Λοιπόν, το δοκιμάζω εδώ, να το, μπήκε, το βάζω και στη μέση αν θέλω και εδώ επάνω θα πάω να βάλω ένα link, οπότε κάνουμε και επανάληψη αυτά που μάθαμε μέχρι τώρα και λέω να πας στο Club EFL. Ok, πατάμε save, πάμε να το δούμε. Να το δω, αν κάνω τώρα refresh θα δείτε. Να το, έδωσα όνομα Club EFL και αν πατήσω πηγαίνω στο Club EFL. Λοιπόν, και θα δοκιμάσω τώρα να βάλω και ποιοι είμαστε. Site admin λοιπόν. Πηγαίνω στα widgets. Σας θυμίζω ότι με αυτό βάζουμε κάτι καινούργιο που δεν υπάρχει. Who, τι λέω εδώ. Βάζω και ένα ερωτηματικό και επειδή θα φτάσει στο βίντεο βάζω μπλα μπλα, save και πηγαίνω λοιπόν εδώ και το βλέπουμε. Να το, το έκανα και λάθος.